Φίλοι μου, γεια σας. Βρίσκομαι κυριολεκτικά σε ένα παράδεισο που αν και έχω περάσει άπειρες φορές, πιστέψτε με, δεν έχω κάνει την παράκαμψη να έρθω ποτέ. Απλά κοιτάξτε, τίποτα άλλο. Κυριολεκτικά σε ένα πανέμορφο δάσος. Βρίσκομαι στον Άγιο Βαρνάβα, στο Λούρο Πρέβεζας. Πω πω τι έχανα τόσο καιρό, ειλικρινά σας το λέω. Τελικά πρέπει να ήμουν πολύ βλάκας τόσο καιρό, τόσα χρόνια που δεν έρχομαι. Κυριολεκτικά δίπλα από το σπίτι μου. Αν σκεφτείτε ότι είναι 27 χιλιόμετρα από το σπίτι μου. Αυτή η μοναδική πανέμορφη, αγιασμένη τοποθεσία. Απλά κοιτάξτε, τίποτα άλλο. Εδώ είναι που λέμε τα λόγια είναι φτώχεια. Μάλλον τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και ειδικά τώρα που ανθίσανε τα πάντα, εντάξει. Δεν υπάρχει. Και να ξέρετε, δεν είναι αυτό το κομμάτι μόνο. Έχει κι άλλο κομμάτι στην είσοδο που μπήκα αριστερά. Το λέει κιόλας. Ένα ιερό δασίλειο γεμάτο ζωή, ένα μικρό κομμάτι του παραδείσου. Κυριολεκτικά. Δείχνοντας τη χλωρίδα και την πανίδα. Σαΐνι που είναι γεράκι. Σικοφάγος. Να το. Τσικλιτάρα. Δεν την ξέρω ποια είναι. Λαφίτης. Wow. Εννοείται ψάρια, τι να πούμε. Πεταλούδα σκαθάρια, έχει τα πάντα. Και από φυτά έχει κλιματσίδα, φιδόχορτο, κισός, σαμπούκος. Και να φανταστείτε, αυτά είναι μερικά από αυτά που έχει. Και τα δέντρα είναι νερόφραξος, ασημόλευκα, σκλήθρο, ποδισκοφόρος δρύς, εννοείται πλάτανο, αν και πονάνε τα πλατάνια στην Ήπειρο γενικά, σιγά σιγά πεθαίνουν και με πονάει πολύ αυτό, ασωμωτιά και φτελιά. Κυριολεκτικά παράδεισος. Ό,τι και να πω, είναι πραγματικά λίγο. Και λέω λίγο γιατί, κοιτάξτε τι έχανα. Όλα αυτά τα χρόνια. Θα το περπάταγα όλο, αλλά λόγω του ποδιού μου είπα να μην το ζορίσω. Και αυτό που έκανα σήμερα πιστεύω είναι υπερβολικό. Που έχω τόσες ώρες που ταξιδεύω, φίλοι μου. Καλησπέρα, τι κάνετε? Και να γίνω λίγο καλύτερα στο πόδι μου, φίλοι μου, θα έρθω και θα προσπαθήσω να σας βγάλω με την GoPro όσο μεγαλύτερο κομμάτι γίνεται αυτού του πανέμορφου δάσους. Γιατί όπως το βλέπετε, αξίζει και με το παραπάνω. Να σας προχωρήσω μέχρι λίγο πιο πέρα, στο εξωτερικό μέρος δηλαδή του ιερού, ανατολικά δηλαδή. Πω πω, εντάξει, εδώ που η φύση κυριολεκτικά μεγαλουργεί, δεν ακούς τίποτε άλλο. Μόνο τις φωνές των άγριων πουλιών και άγριων ζώων γενικώς. Wow, τέλεια, απλά. Να γιατί σας λέω κάθε φορά στο βίντεο μου, μάλλον σε κάθε βίντεο που ανεβάζω, η επιστροφή μας στη φύση δεν είναι μόδα, είναι επιτακτική ανάγκη.
και είμαστε τόσο ευλογημένος τόπος που δίπλα στην πόλη μας υπάρχει και ένα δάσος. Υπάρχει και ένα πάρκο. Υπάρχουν τα πάντα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να καταφύγετε σε κάποιο βουνό, που αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά σας το λέω ότι παντού υπάρχουν. Μικρή κρυμμένη παράδειση. Αυτά φίλοι μου, από αυτό το μοναδικό, πραγματικά πανέμορφο μέρος. Γιατί είναι πραγματικά κρυμμένος παράδεισος. Μέχρι το επόμενο βίντεο φίλοι μου, να περνάτε και να είστε όλοι καλά, με υγεία. Γεια σας!